Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, να υποδεχθώ εδώ στι υπερσύγχρονες εγκαταστάσει λαού αυτεμπορική τον ε, κύριο Νίκο Σοφιανό, υποψήφιο πρόεδρο του ΕΒΑ. Κύριε Σοφιανέ, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Κύριε Ντόκα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σα ευχαριστώ που είστε αυτό το πρωινό μαζί μα. Και πριν προχωρήσουμε στα δικά μα, θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο για την παγκόσμια οικονομία, πώ τη βλέπετε και όλου αυτού του κλειδονισμού. Με τα βλέμματα βέβαια όλων στην απάντηση του Ισραήλ απέναντι στην, στο Ιράν, στην Τεχεράνη. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή με αυτά που συμβαίνουν. Ε, αναμένουμε τι Αμερικανικέ εκλογέ, αλλά παράλληλα στη Μέση Ανατολή συμβαίνουν πράγματα που μα ανησυχούν πάρα πολύ. Είμαι βέβαιο ότι το Ισραήλ θα απαντήσει σε αυτό που έκανε το Ιράν, χωρί μπορεί να υπολογίσει κανένα τι συνέπειε. Ακόμα και οι, οι δίμονε περιοχέ δεν μπορούν να ξέρουν τι θα συμβεί. Εάν συμβεί κάτι ανεξέλεγκτο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η παγκόσμια οικονομία θα πληγεί με. Ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, κυρίω στο κόστο ενέργεια, αλλά και στο κόστο μεταφορικών, το οποίο επηρεάζει και αυτό τα προϊόντα. Προσωπικά, νομίζω κάθε άνθρωπο λογικό και πράο ανησυχεί με αυτά που συμβαίνουν. Και έχουμε και την απεργία στα λιμάνια τη Αμερική, που είχαμε χρόνια να δούμε έτσι, μια τέτοια απεργία. Έχουμε δει στι αυτοκινητοβιομηχανίε, αλλά αυτό το πράγμα τώρα επηρεάζει προφανώ την εφοδιαστική αλυσίδα του πλανήτη, έτσι. Σαφέστατα και θα επηρεάσει και τι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε που εξάγουν στην Αμερική. Νομίζω ότι μέχρι να τελειώσουν οι Αμερικανικέ εκλογέ. Ο χρόνο είναι μικρό ναι, ναι. χρονικά, αλλά πολιτικά είναι πολύ μεγάλο. Και πυκνά τα γεγονότα, κύριε Σόχια. Και ναι. πυκνά τα γεγονότα και νομίζω ότι και αυτέ οι Αμερικανικέ εκλογέ θα είναι πολύ έντονε και με μεγάλη αντιπαλότητα. Δεν μπορώ να προλέψω το, το... το αποτέλεσμα. Προφανώ. Ε, εύχομαι τα καλύτερα για την παγκόσμια ηρεμία. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα και η πρώτη ερώτηση έρχεται αυθόρμητα. Γιατί αποφασίσετε να κατεβείτε ω υποψήφιο πρόεδρο για το ΕΒΑ. Πείτε μα καταρχά πότε είναι οι εκλογέ για να ξέρουν οι τελευταίε λόγω αυτεμπορική και οι λόγοι που σα οδηγούν σε αυτή την υποβολή τη υποψηφιότητά σα. Λοιπόν, οι εκλογέ μα είναι 30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Μάλιστα. Δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 108.000 επιχειρήσει. Είναι και μέλη αυτά όλα. Είναι, είναι μέλη, μέλη στο ΕΒΑ. Είναι, είναι, το μεγαλύτερο να πούμε μελητήριο στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μελητήριο στην Ελλάδα. Okay. Έχει το μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ελλάδα. Σωστά. Και νομίζω ότι είναι το επιμελητήριο το οποίο καθοδηγεί και τα υπόλοιπα επιμελητήρια mm -hmm. στο ρόλο που έχουν τα επιμελητήρια να παίξουν. Ο, λόγο ρο... λόγος που κατεβαίνω για πρόεδρος, ασχολούμαι 27 χρόνια, εκλέγουμε συνεχόμενα 27 χρόνια mm -hmm. στο Δέλτα Σύγμα το Στις τελευταίες εκλογές οι μου έκανε τιμή και με εξέλεξαν στην πρώτη θέση εκλογής. Μάλιστα. Ο λόγος που κατεβαίνω δεν είναι γιατί αυτό είναι φυσική εξέλιξη της επιμελητηριακής μου πορείας. Ο λόγος είναι γιατί υπάρχει ένας βασικός στόχος. Και ο βασικός στόχος είναι το ίδιο το του ψηφοδελτίου μας, το οποίο λέγεται το εβεά στα μέλη του. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να επιστρέψουμε το επιμελητήριο, το ΕΒΑ, στα μέλη του. Αυτή τη στιγμή, κύριε Ντόκα, η συμμετοχή στι εκλογέ είναι 4%. Έχουμε 96% αποχή. Άρα κάτι λάθο κάνουμε. Και σα το λέει ο πρώτο σε ψήφου, και ντρέπομαι που είμαι ο πρώτο γιατί με έχει ψηφίσει μόνο το 4% των μελών μα. Mm -hmm. Οπότε, ο στόχο είναι να φέρουν το, τα μέλη μα κοντά μα, να τα πείσουμε ότι αξίζει να συμμετέχουν και ότι αξίζει να ασχολούνται με το επιμελητήριο. Mm -hmm. Αυτό μπορεί να γίνει με, με, με διάφορου τρόπου ε, τους οποίους μπορώ να σου αναλύσω αν θέλετε, αλλά ο βασικός σκοπός είναι να φέρουμε τα μέλη κοντά στο ΕΒΑ και να καταλάβουν τα μέλη μας ότι είναι σημαντικό να είναι κοντά στο μελητήριο και ότι το μελητήριο μπορεί να ασχοληθεί επωφελία τους γι' αυτά. Ωραία. Εφόσον εκλεγείτε πρόεδρο του ΕΒΑ, που σα το ευχόμαστε, ποιοι θα είναι οι βασικοί σκοποί του οποίου εσεί θα έχετε ω προτεραιότητα, κύριε Σοφιανέα. Λοιπόν, οι βασικοί σκοποί χωρίζονται σε δύο ενότητε. Ναι. Η μία ενότητα είναι οργανωτική, η άλλη είναι οι οικονομικέ μα προτάσει οργανωτικά θέλουμε να φτιάξουμε μια υπηρεσία η οποία θα προσπαθεί να επιλύσει τα καθημερινά προβλήματα του, του επιχειρηματία μέλους μας. Μόνο σε ένας επιχειρηματίας, είτε έχει ένα πρόβλημα με τον τοπικό Δήμο, είτε με το Υπουργείο, είτε με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Mm -hmm. Είτε και κλαδικά. Όμω το επιμελητήριο με το ειδικό βάρο που έχει και το ειδικό πολιτικό βάρο που έχει, ω σύμβουλο κυβέρνηση, μπορεί να το βοηθήσει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί μόνο του κυρίω το περιστέρι ή μόνο μου εγώ σαν επιχειρηματία. Αυτό είναι το θέμα το οργανωτικό όσον αφορά το πώ αντιμετωπίζουμε το μέλλον μα. Οικονομικά έχουμε διάφορε προτάσει. Έχουμε κλαδικέ προτάσει για κάθε κλάδο ξεχωριστά. Α πούμε, τα φωτοβολταϊκά έχουν πολλά προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί ακόμα και τώρα. Θα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση γι' αυτό. Έχουμε όμω και προτάσει οι οποίε είναι για όλε τι επιχειρήσει και θέλω να αναφέρω τρει από αυτέ. Η πρώτη είναι το θέμα των φορολογικών συντελεστών. Έχουν μειωθεί, αλλά μπορούν να μειωθούν πολύ περισσότερο. Η Ρουμανία, να σα πω ότι έχει ε, φορολογικούς συντελεστέ 16% και μέχρι το πρώτο εκατομμύριο έχει 10%. Πώ θα μειώσουν φορολογικού συντελεστέ, όταν αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία και σαν οικονομία τη φοροδιαφυγή, Πώ θα αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, Σε 5 λεπτά είναι το πρόβλημα όταν όλες οι αποδείξεις μετράνε. Όλες. Ακόμα και το πακέτο τσιγάρα από το περίπτερο, εάν μετράει στη μείωση του φορολογικού του σου, κανένας δεν θα έχει λόγο να μην παίρνει απόδειξη από οποιονδήποτε. Αυτό θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα πολύ και αυτό θα είναι τρόπος για οποιαδήποτε κυβέρνηση να μειώσει φορολογικούς συντελεστέ. Αυτό είναι το ένα που σκεφτόμαστε. Το δεύτερο. Υπήρχε παλιά, κυρίως με την κρίση, που άρχισε το 2010, ένα μεγάλο θέμα με, τα, με τις οφειλές στο δημόσιο, ναι. κυρίως με τον ΦΠΑ. Αντιμετωπίσαμε χιλιάδες επιχειρηματίες, μία κρίση όπου δεν μας πληρώνουν οι πελάτες μας, mm -hmm. είχαμε ακάλυψες επιταγές που δεν εισπράταμε και γενικά βρεθήκαμε προαδιεξόδου. Έχουμε μία βασική πρόταση. Το ΦΠΑ να το πληρώνει ο αγοραστής, τουλάχιστον μετά από ένα ποσό. Γιατί όταν εσεί μου κόψετε ένα τιμολόγιο 10.000 ευρώ, 12400. Κι εγώ δεν σα πληρώσω. Σα δώσω μια επιταγή ακάλυπτη. Τι θα γίνει, Χάνετε το κεφάλαιό σα, χάνετε το κέρδο σα και τα δυο που είναι ο ΦΠΑ πρέπει να το πληρώσετε εσεί να τον οφείλω. Λοιπόν, αυτό είναι άδικο τελείω. Έχουν ταλαιπωρηθεί χιλιάδε επιχειρήσει και είναι μια βασική μα πρόταση. Mm -hmm. Τρίτη πρόταση. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm -hmm. Παλαιότερα το επιμελητήριο έπαιρνε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία τα διαχειριζόταν και πηγαίναν στα μέλη του και ωφελούνταν τα μέλη κλαδικά. Δεν παίρνουμε καθόλου τώρα τίποτα. Εάν οργανωθούμε καλύτερα όπω ήμασταν παλιά οργανωμένοι, είναι κάτι το οποίο θα πετύχουμε και τα μέλη μα θα χαρούν και θα είναι από ωφελή του. Αυτέ είναι τρει βασικέ μα προτάσει. Γενικότερα θέλουμε να δείξουμε ότι το ΕΒΑ πρέπει να είναι κοντά στα μέλη του. Εγώ σα ενημερώνω ότι πηγαίνω πόρτα-πόρτα και λέω σε κάθε μέλο: Κύριε Ντόκα, έχει μια επιχείρηση, πληρώνει συνδρομή, σου ζητάω συγγνώμη που μέχρι τώρα δεν έχουμε ασχοληθεί όπω πρέπει μαζί σου. Αλλά επειδή έρχομαι στο μαγαζί σου, σου σφίγγω το χέρι, σου λέω έλα να συμμετάσχει για να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία. Επειδή εκλέγουμε 27 συν 7 έτη, σα λέω ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνω και στο μελτήριο και κυρίω σε μένα. Ναι. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να σταματήσει <χω> να ασχολείται κάποιο. Νομίζω ότι μετά από 27 χρόνια αυτό πρέπει να το σκέφτεται κανεί ναι. το αργότερο. Τι κλίμα συναντάτε στου συναδέλφου σα, Δηλαδή, τι είναι αυτό το πρώτο που σα λένε με την πρώτη επαφή που έχετε του επιχειρηματίε. Γιατί κακά τα ψέματα, προερχόμαστε από ένα εφιάλτη 10 ετών των μνημονίων, είχαμε μετά το θέμα της πανδημίας, ακολούθησε ενεργειακή κρίση, τώρα μιλάμε στην αγορά για καρτελοποίηση αγοράς, ότι υπάρχουν καρτέλ παντού και ο κόσμος βλέπουμε ότι βασανίζεται κτλ. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας? Κοιτάξτε, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη επιχείρηση, το πρώτο πρόβλημα είναι το κόστος ενέργειας. Μου λέγει προχθέ ένα μικρό επιχειρηματή που έχει ένα φούρνο. Μου λέει: Δεν μπορώ να πληρώνω 5.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Και ειδικά ο φούρνο ναι, είναι από του πιο φτωχού. Μου είπε και ένα από του μεγαλύτερου βιομηχανού τη χώρα. Ναι. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ διεθνώ όταν έχω και τιμή μεγαβατόρα τόσο. Και ο γερμανό ανταγωνιστή μου έχει τρει φορέ λιγότερο. Σωστά. Άρα το πρώτο θέμα είναι αυτό. Μερικοί μικροί επιχειρηματίε παραπονούνται για την αύξηση των, ε, των μισθών που έχει γίνει τρει φορέ. Είναι σημαντικό ο εργαζόμενος και ο καταναλωτής να έχει αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα. Αλλά αυτό το διαθέσιμο εισόδημα είναι σημαντικό να συνδυάζεται... με μια χώρα που έχει βιομηχανική πολιτική... η οποία τα προϊόντα που παράγει τα πουλάει στους πολίτες της. Εάν το αυξημένο εισόδημα το χρησιμοποιούμε... για να πληρώσουμε εισαγόμενα προϊόντα, δεν νομίζω... παρόλο που είναι καλό για το καταναλωτή, ναι, ναι. στην αρχή, δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει την εθνική ναι. οικονομία. Και κάναμε και τα ίδια λάθη πριν ξεκινήσει ο εφιάλτη των μνημονίων. Δηλαδή με την ίδια πολιτική, την οποία τη βλέπουμε τώρα στο ισοζύγιο τρικουσό συναλλαγών που πάλι έχει επιδεινωθεί, κύριε Σοφιανέα. Είναι μια εποχή που θα δούμε να, να ξεχάσουμε. Το ισοζύγιο τρικουσό των αλλαγών όντω έχει επιδεινωθεί. Αυτό το οποίο με φοβίζει είναι επίση το δημόσιο χρέο. Το δημόσιο χρέο είναι 406 δι. Δεν με ανησυχεί αυτή τη στιγμή ω ποσοστό του ΑΕΠ. Γιατί το ΑΕΠ έχει αυξηθεί. Και έχει αυξηθεί διότι η επιχειρηματικότητα έχει πάει καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Άσχετα που τώρα έχουμε καταλήξει να έχουμε πρόβλημα κυρίω με την ενέργεια και το κόστο του ηλεκτρικού. Και επίση έχουν έρθει επενδύσει στη χώρα. Αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Αλλά εάν κάτσει μία στραβή, να το πω λέει κα, τότε το, το δημόσιο χρέο αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ και εκεί πέρα θα πρέπει να ανησυχούμε. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό στην οικονομία μα. Ωραία. Λοιπόν, θα πείτε μια γουλιά καφέ. Θα παραμείνετε για να σα γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα. Θα πάμε κυρίε και κύριοι στο επόμενο διάλειμμα. Είναι πάντα μαζί μα ο κύριο Νίκος Σοφιανός, υποψήφιο πρόεδρο του ΕΒΑ. Σε διάλειμμα επιστρέφουμε σε 5 λεπτά από τώρα.